Πάντως στη Βρετανία έχουν και έναν άλλον πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, το σκάνδαλο με τις προκλητικές δαπάνες των βουλευτών που τώρα παίρνει μια νέα τροπή. Όλοι εν χορό ζητούν την παραίτηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου με την αιτιολογία ότι συγκάλυπτε την υπόθεση. Και μάλλον είχε λόγο να συγκαλύπτει την υπόθεση, διότι όπως αποκαλύπτεται και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πληρωνόταν 140.000 λίρες μηνιαίως, έκοβε και εκείνος έξοδα 4.000 λίρες για μετακινήσεις, όμως οι μετακινήσεις δεν ήταν για εκείνον, αλλά για τη γυναίκα του, για να χρησιμοποιεί ταξί και να κάνει τα ψώνια της στο Λονδίνο. That this is a constitutional crisis when we have to now hear a statement about the future, when many out there will not believe that we are serious about the changes that are necessary as long as you are in the chair. Παρά τις φωνές των βουλευτών από όλες τις πτέρυγες του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του σώματος αρνήθηκε τελικά να παραιτηθεί. Ο Μάικλ Μάρτιν, βουλευτής των Εργατικών και επικεφαλής της Βουλής από το 2000, περιορίστηκε να πει ότι λυπάται και θα ζητήσει συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων για να εξεταστεί η γρήγορη μεταρρύθμιση του συστήματος των βουλευτικών επιδομάτων. We must all accept blame. And to that extent, I have contributed to the situation, I am profoundly sorry. Now, each and every member, including myself, must work hard to regain your trust. Ο Μάικλ Μάρτιν κατηγορείται από τους συναδέλφους του ότι συγκάλυψε το σκάνδαλο και προσπάθησε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.